Μπεσίλιο. Έπαιξαν γρήγορα τώρα με τον Ντεκαμάρκο και τον Ζαχίτ. Να κρατά την μπάλα, τη γυρίζει προς τα πίσω. Καταλήγει στον Ουρετινόσκι, η πρώτη καλή φάση που δημιουργείται από τους παίκτες του ΑΠΟΕΛ. Έφτασε στον Στάθη τον Αλονεύτη. Εμπεσίλιο, νέα σέντρα στην περιοχή. Ο Μερκής από κοντά δεν μπορεί. Πήγε να παίξει με το πόδι, δεν πρόλαβε την μπάλα. Ο Μερκής προσπαθεί να ανανεώσει την επίθεση του ΑΠΟΕΛ. Ο Παναγή κερδίζει. Ο Ντεκαμάρκο γίνεται κάτοχος της μπάλας. Έδωσε πολύ ωραία στον Αλονεύτη. Ψάχνει το στήριγμα, το βρίσκει στον Ζαχίτ, όμως βγαίνει ο Νουρεντινόσκι και σταματά. Ντεκαμάρκο, πάσανε καλή για τον Αλονεύτη που μπήκε στην περιοχή. Έχασε την τελευταία στιγμή η εκτέλεση του φάουλ από τον Νικολίτσα απέναντι. Ο Ντροπάροφ πέρασε η μπάλα. Ο Αλεξάνδρου προσπαθεί να κλείσει, περνάει από τον Βάτερμαν και χτυπά στο δοκάρι. Με τον Ιωνίτσα να είναι έτοιμος για την εκτέλεση αυτού του φάουλ στο πρώτο λεπτό του χρόνου καθυστέρησης που προσθέθηκε. Κάθετα για τον Μερκή. Το γύρισμα, πολύ μεγάλη ευκαιρία για το ΑΠΟΕΛ. Ξεκάθαρη ευκαιρία. Με τον Σόουζα. Εδώ ξαναβλέπουμε τον Μερκή να κάνει το γύρισμα. Σύστε έκανε. Ήρθε ο Σόουζα από κανονική θέση απέναντι από την εστία. Να μην μπορεί να στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Τώρα είναι ξεκάθαρο. Ναι, ναι. Μουλόπουλος δεξιά, θα δούμε τον Αλονεύτη, ο οποίος μπαίνει στην περιοχή του Άρη με προϋποθέσεις στο ΑΠΟΕΛ σε αυτή την επιθετική προσπάθεια. Το γύρισμα από τον Αλονεύτη, η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι και κατέληξε έξω. Φαρίας έξυπνη πασά. Ντεκαμάρκο πάτησε πάρα πολύ ωραία, έγινε το σούτ, απέκρουσε. Δείτε την πάσα που έκανε ο Βραζιλιάνος, πάρα πολύ έξυπνη. Με τα κουνάκι βρίσκει τον Μωράης. Σέντρα από τον Νικολίτσα για τον Μαρακουδάκη, πιο ψηλά ο Καρλάου, κερδίζει ο Παναγή. Έστρωσε στον Μουλόπουλο, έγινε το σουτ, απογειώθηκε ο Βάτερμαν και απέκρουσε σε κόρνερ. Εξαιρετική φάση για τον Άρη στο 76ο λεπτό. Ανέβηκε ο Μαρακουδάκης, κέρδισε την κεφαλιά και στείλε την μπάλα out. Ακόμα διάφαση για την ελαφρά ταξιαρχία μέσα σε ένα λεπτό. Βινίσιους Μωράης, έχασε από τον Εγκολό. Ο Μαρακουδάκης ζητά μπάλα. Τον ίδιο Βέλγος και του έδωσε. Και άλλαξαν υπέροχα και ο Εγκολό έχει ευκαιρία να σκοράρει, πλασάρει τον Βάτερμαν και στέλνει την μπάλα να καταλήξει κόρνερ. Την ακούμπησε με το δεξί του πόδι ο τερματοφύλακας του ΑΠΟΕΛ. Μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη. Στο 83ο λεπτό καταγράφηκε η φάση. Με τον Εγκολό να πλασάρει τον Βάτερμαν μόλις που την ακούμπησε την μπάλα για να τη στείλει σε κόρνερ. Πέρασε από όλους η μπάλα για να καταλήξει στον Φαρίας. Περιμένουν την σέντρα του οι συμπαίκτες του. Ο Ντεκαμάρκο ανέβηκε. Ο Ποτέθο γυριστό. Η μπάλα θα περάσει έξω. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για το ΑΠΟΕΛ. Στο 95ο λεπτό.